Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Σας ημέρα. Καλά, κύριε Κυρανάκη. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλημέρα. Και ο κύριος Χάρης Βουρδουμπάς από το ΚΚΕ. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Βουρδουμπά, επειδή είναι σήμερα η μεγάλη συγκέντρωση κεντρική, να το πούμε σήμερα το ΚΚΕ. Στις 8.30 ώρα στο Σύνταγμα. Στις 8.30 ώρα θα έχει και πάλι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο αυτό που είχαμε να πούμε. Ναι, το είπαμε. Δεν είναι αυτό το πρώτο πράγμα το οποίο μας απασχολεί προεκλογικά, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα και διαφορετικά. Θα τα πούμε τα πιο σοβαρά στη συνέχεια. Κύριε Κυρανάκη. Και θυσίο, σήμερα. Βέβαια. Α, ναι, κεντρική. Σωστά. Ναι, κεντρική ναι. Ρίξαμε το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι. Εδώ, εδώ μας το θύμισε ο Ανδρέας όμως. Πάτρα πιάνουμε. Πάτρα. Μπράβο, και είμαστε Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν. Κύριε Κυρανάκη, διάβασα τις δηλώσεις του κυρίου Σκυλακάκη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος τώρα, παραδέχτηκε ότι πολλές από τις δεσμεύσεις σας, τις προεκλογικές, δεν εμπεριέχονται στο πρόγραμμα το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω σήμερα σύσσωμο τον αντιπολιτευόμενο τύπο να τις προτάσει και να σας κάνει σκληρή κριτική για αυτές. Γιατί αυτά τα οποία ξέρουμε εμείς δεν τα ξέρουν και οι Ευρωπαίοι? Πολλά από αυτά τα οποία δεν είναι στο μεσοπρόθεσμα, βρίσκονται στα ήδη εγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό από το να παραπλανήσει ξανά για μία ακόμη φορά ένα κύκλο συζήτηση και να δημιουργήσει ένα κύκλο συζήτηση, ο οποίος έχει γίνει ήδη τρεις φορές μέσα στον τελευταίο μήνα και αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πιο συγκεκριμένο από αυτά που έχουν κατατεθεί. Τώρα, το ξέρει ο κύριος Σκυλακάκης αυτό που μας λέτε, γιατί διαβάζω επιλέξει εισαγωγικά. Ναι. Το πρόγραμμα σταθερότητας δεν περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα τις καινούργιες πολιτικές μας. Νομικά δεν μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα σταθερότητας τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αν ήταν ήδη εγκεκριμένες, θα έλεγε στο πρόγραμμα σταθερότητας δεν εμπεριέχονται, γιατί είναι ήδη εγκεκριμένες. Υπάρχουν, κύριε Κακούσα, το ξαναλέω, κάποιοι πυλώνες του προεκλογικού προγράμματος που αφορούν τον προϋπολογισμό και αυτά είναι μέσα στο μεσοπρόθεσμο. Έχουν κοστολογηθεί σε επίπεδο τετραετίας και υπάρχουν και πυλώνες οι οποίοι αφορούν Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι δεν βγαίνουν από χρήματα προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, η ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας, όπως και η απόκτηση ελικοπτέρων για τις αεροδιακομιδές των ασθενών, τα οποία θα είναι πλήρως εξοπλισμένα για να μπορούν και στον αέρα να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε αυτούς που θα τα έχουν ανάγκη. Και άλλα πολλά είναι μέσα στις χρηματοδοτήσεις ήδη εγκεκριμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ξεχωριστό εργαλείο. Δεν αφορά τον προϋπολογισμό και άρα δεν αφορά το μεσοπρόθεσμο. Θα έπρεπε να το ξέρει πάντως ο κύριος Σκυλακάκης με την έννοια. Το ξέρει και αυτό είπε. Στο σκληρό πυρήνα του Υπουργείου Οικονομικών. Το ξέρει και αυτό είπε. Απλά έχουν στρεβλωθεί για μία ακόμη φορά τα λόγια του. Έχει απαντήσει άρα, ήδη ο κύριος Σκέρτσος με μία επαναδημοσίευση μιας ανακοίνωσης. Αναφέρει ξανά τις πολιτικές οι οποίες έχουν κοστολογηθεί και σε ποιες σελίδες του μεσοπρόθεσμου είναι κοστολογημένες. Ξανά, βγήκε χθες μια ανακοίνωση, η οποία είναι αναδημοσίευση μιας άλλης ανακοίνωσης πριν από 10 μέρες. Κύριε Καραμέρα, τι λέτε εσείς για το θέμα? Πρόκειται για μια ομολογία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, του κυρίου Σκυλακάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα μαρτύρησε αυτό το οποίο έχουμε αναδείξει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες, με 5+1 ψέματα που υπάρχουν για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μαρτύρησε, είπατε. Βέβαια, είναι μαρτυριάρης. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάλι μαρτυριάρης, έχουμε και άλλο μαρτυριάρης. Είναι μαρτυριάρης γιατί πέρα από αυτά που έχουν να κάνουν με το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένες υποσχέσεις, οι οποίες είναι προφανώς ψευδείς, γιατί δεν αναφέρονται από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στο μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε στις Βρυξέλλες για το 2024. Μας λέτε, έτσι, αν μπορείτε. Βεβαίως, θα σας πω. Είναι καταρχήν η υπόθεση των προσλήψεων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για αντικαταστάσεις. Είπε ο κ. Μητσοτάκης για 50.000 προσλήψεις, ενώ στην πραγματικότητα έχει να κάνει μόνο με 12.900. Οι υπόλοιπες 37. Είναι αντικαταστάσεις. Ενώ εμείς λέμε ότι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για παράδειγμα, ο κανόνας 1:1 πρέπει να γίνει 1:1,5, δηλαδή 1:2:3. Μην το αναφεύγουν ένα μας άλλο θέμα το οποίο δεν υπάρχει στο μεσοπρόθεσμο, ενώ υπάρχει στο προεκλογικό πρόγραμμα. Η υπόθεση της αύξησης των μισθών. Στην πραγματικότητα, αν δει κάποιος προσεκτικά το μεσοπρόθεσμο, αυτό που κατέθεσε στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφορά το 0,3% των δημόσιων δαπανών. Δηλαδή, με τον πληθωρισμό, αν κάνουμε μια προβολή μέχρι το 2025, όχι απλώς δεν θα πάρουν αύξηση πάλι, αλλά θα χάσουν και 730 εκατομμύρια από το εισόδημά τους. Και άλλα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ γενικά και θέλω να τονίσω και να θυμίσω σε όσους ψήφισαν
Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας ότι τα ψέματα του κυρίου Σκέρτσου, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 83 δισεκατομμύρια ευρώ, πρέπει να το δουν αυτό καθαρά. Με fake news πορεύτηκαν και τώρα αποκαλύπτονται. Έστω και λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία για να παραπλανήσει τους ψηφοφόρους προκειμένου να πάνε και να ψηφίσουν ξανά στις κάλπες. Το έκανε η κυρία Λιβαθινού ήδη ξεκάθαρα στις 21 Μαΐου σε σχέση με το πρόγραμμα και αυτά που υποσχέθηκε. Όταν άκουγαν οι πολίτες 1.500 ευρώ αύξηση μισθών ή τόσες χιλιάδες προσλήψεις, ενώ από την πίσω πόρτα, την επίσημη στην πραγματικότητα, στο μεσοπρόθεσμο, δεν κατέθεσε τίποτα από αυτά παρά μόνο την αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2024 που είναι πενιχρή και στην πραγματικότητα βάσει του πληθωρισμού έχουν και μια μεσοπρόθεσμη απώλεια εισοδήματος, είναι ξεκάθαρα ψευδές. Άρα θα ξαναψηφίσουν παραπλανημένοι, λέτε, οι πολίτες. Αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ και συζητάμε. Και όταν συζητάμε για τα προγράμματά μας, κάθε φορά υπάρχει απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία. Και θα σας πω τρία γεγονότα συγκεκριμένα. Τι κάνουμε αυτές τις τρεις εβδομάδες? Κάθε εβδομάδα διαγράφει και έναν υποψήφιο βουλευτή. Μία για την υγεία, με αυτά που είπε ο κύριος Πνευματικός και αποκάλυψε ότι τους ενδιαφέρει μόνο να μειώσουν τις δαπάνες. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στο μεσοπρόθεσμο. Ουσιαστικά περικόπτουν κατά 10% τις απαραίτητες δαπάνες στο δημόσιο ή τη υγεία. Μην τα αναλύουμε όμως. Δεύτερη εβδομάδα, θα τα πω πολύ επιγραμματικά, αν μπορείτε. Φεύγει ο κύριος Κρικέτος, ο οποίος με αφορμή το ναυάγιο λέει ότι αυτοί, αν δεν πνίγονταν, θα έρχονταν εδώ να γίνουν κλέφτες. Και τρίτος για την υπόθεση τη Ρόζα, ο κύριος Κατρατζή, ο οποίος έχει μιλήσει για Τούρκους. Μήπως είναι όποτε καλύτερα. Όποτε αναδεικνύομαστε λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως είναι καλύτερα το γεγονός ότι έφυγε ο κύριος Κατρατζή από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναδέχτηκε όλο το κόστος της παραμονής των δικών του δύο υποψηφίων? Κύριε Κακούση, εδώ πρέπει να δούμε τις υποθέσεις που απασχολούν πραγματικά την ελληνική κοινωνία. Χτες είχαμε τη δημοσίευση του προείσματος για τα Τέμπη, για παράδειγμα. 258 σελίδες. Ναι. Έτσι. Μην σε κάθε σελίδα. Όχι, όχι. Έξι. Μισό λεπτό. Αυτά είναι τα πραγματικά. Να παίξουμε το βίντεο με την κοπέλα την Ευδοκία που της είπε ο κύριος Μητσοτάκης να βάλει πλάτη, που τον καταγγέλει διεθνώς. Να δούμε το πόρισμα που δείχνει τα ψέματα και τη διάλυση στον ΟΣΕ που οδήγησαν στο θάνατο 57 νέους εσωτερικοπλίστων ανθρώπους. Ποια είναι η Ευδοκία? Δεν πρέπει να τα δούμε. Δεν την έχετε την Ευδοκία? Την κοπέλα η οποία είναι ένα από τα θύματα. Ναι, και τι. Μα δεν έχει τίποτα. Κύριε Καραμέρο. Νομίζω το βίντεο το έχουμε, ας το δείξουμε. Πώς καταγγέλει την προσπάθεια συγκάλυψης, πώς καταγγέλει την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, πώς λέει ότι γίνεται μια προσπάθεια πίεση των συγγενών και των θυμάτων, ενώ των θυμάτων των τραυματιών. Κύριε Καραμέρο, εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά που λέτε. Όχι, αλλά να τα συζητήσω. Όταν δύο υπουργοί λέγανε ψέματα το Μάρτιο για την υπόθεση των Τεμπών, πρέπει να διαβάσουμε και να δούμε το πόρισμα. Κύριε Καραμέρο, συνωμοσία καταγγέλει. Τώρα είναι συνωμοσιολόγοι τα θύματα και οι τραυματίες των Τεμπών, κυρία Κυριανάκη. Νομίζω ότι είναι προτιμητικό. Νομίζω ότι ακούσαμε το ίδιο πράγμα πάντως. Είναι επιλογή. Την κοπέλα την είδαμε τραυματισμένη να δίνει συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη. Και ένα μήνα μετά μιλάει για τα ψυχικά τραύματα των ανθρώπων που βγήκαν ζωντανοί από το δυστύχημα αυτό στα Τέμπη. Καταγγελίες και έρχεται και το πόρισμα και εκθέτει την κυβέρνηση. Κύριε Καραμέρο, να ρωτήσω κάτι. Μήπως είναι στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να ξαναπάει με Τέμπη και στη δεύτερη κάλπη? Το πόρισμα που δημοσιεύτηκε, κύριε Κακούς, είναι στρατηγική επιλογή. Είναι 258 σελίδες. Δεν είναι σημαντικό είναι να συζητήσουμε για τις ευθύνες, για τα ψέματα, για την προσπάθεια συγκάλυψης κάθε φορά που συμβαίνει κάτι πάρα πολύ κακό? Εμείς δεν κάνουμε κάτι άλλο. Σχολιάζουμε το πόρισμα. Να μπιμούμε δηλαδή ότι πολλά βραδινά δρομολόγια εκτός από το μοιραίο έγιναν χωρίς αυτόματη τυφλά χάραξη. Μα αυτά τα λέγαμε και τότε. Αυτά τα έχει αναδείξει η δημοσιογραφική έρευνα πριν τα βρουν οι εμπειρογνώμονες. Η τηλεδιοίκηση, όχι, λέτε ότι τα αναδεικνύουμε εμείς. Να μην μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Όχι, αλλά λέω ότι επειδή πήγε μονότερμα το θέμα στην πρώτη κάλπη, μπορεί να μην πήγε τόσο καλά. Ατζέντα. Εμείς δεν μετράμε, κοιτάξτε να σας πω, κύριε Κακούση. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Θα μιλάμε και για την ευμερία που χρειάζεται για τους πολίτες. Καταθέτουμε το πρόγραμμά μας. Μιλάμε για αύξηση μισθών κοστολογημένα, για την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας κοστολογημένα. Εσείς, κύριε, αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε στα πυρόβλητα αυτά τα όπλα συνέβησαν. Ψηφίστε για να φύγει η κυβέρνηση. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι βγαίνετε και λέτε ψηφίστε στους ψηφοφόρους για να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Εμείς λέμε ακούστε και διαβάστε τα ψέματα με τα οποία πορεύτηκε και έκαναν τους πολίτες. Αυτό όμως το κάνατε και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αλλά κόσμος έχει μεσολαβήσει μια κάρτα. 1.200.000 πολίτες πήγαν πάνω από το παραβάν, δηλαδή το 20% του εκλογικού σώματος, και ψήφισαν ως επιτοπλίστων Νέα Δημοκρατία. Λέμε τώρα ότι είναι μια άλλη κάλπη, έχουμε νέα στοιχεία να ακούσουν αυτά τα πραγματικά γεγονότα σε διάφορους τομείς όπως αναδεικνύονται, να δουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που οι ίδιοι μεταξύ τους λένε ότι είναι ψεύτικο στην πραγματικότητα σε σχέση με αυτά που λένε στις Βρυξέλλες, και να αποφασίσουν με καθαρό μυαλό να δώσουν μια ισχυρή εντολή για να υπάρχει μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα
και μια δύναμη που θα κοιτάει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία. Είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης και κλείνω. Έκλεισε. Είπε, λέει, θα γίνουμε αντιπολίτευση του εαυτού μας. Ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα αλαζονίας από αυτό? Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, Αντρέα, τώρα μην κρυβόμαστε, είμαστε συνάδελφοι τόσα χρόνια στα ίδια γραφεία, δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, ακούγαμε νωρίτερα τον κύριο Ερμηνιώτη να λέει ότι ένα κομμάτι το οποίο κόστησε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ και, στο οποίο επιμένει το ΠΑΣΟΚ και, και στη δεύτερη κάλπη είναι το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης βγήκε και είπε και 149 να πάρει ο Μητσοτάκης, εγώ τον έναν δεν του το δίνω. Και αυτό, λέει ο κύριος Ερμηνιώτης, έχει μεταφραστεί ως ένα δείγμα αλαζονίας, περιπέτειας. Αλλά βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη και χθες να επιμένει σε αυτό. Ναι, γιατί το αποτέλεσμα νομίζω ότι σε σχέση με, με το αν θα υπάρξει αυτοδυναμία είναι προδιαγεγραμμένο. Άρα είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει νόημα το να λέμε αν θα έχει 149. Δεν θα έχει 149, θα έχει πολύ παραπάνω. Και επίσης είναι και ένα συμβολισμό. Είναι λίγο ανακούφιση αυτό? Όχι, δεν είναι ανακούφιση. Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα βαστάζος. Δηλαδή, αν χρειάζεται ένα βουλευτή η Νέα Δημοκρατία, να πει, έλα, πάρε έναν βουλευτή. Όχι. Εμείς θέλουμε να γίνουμε άλλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία. Να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και να μην είναι αντιπολίτευση ο εαυτός του κ. Μητσοτάκη, όπως δήλωσε χθες σε ραδιοφωνική του παρέμβαση. Ναι, αλλά Ανδρέα, αυτό δεν κάνει αυτομάτως. Δηλαδή... Συγγνώμη, η απάντηση του κυρίου και η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι με 149 εγώ δεν συνεργάζομαι. Αυτό αυτομάτως δεν δίνει τον αέρα σε ψηφοφόρους να πάνε κατευθείαν να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία. Μα σου λέγει να μην έχω πάλι και το ενδεχόμενο να πάω σε τρίτες κάλπες. Ούτως ή άλλως αυτό δεν κάνει την ψηφοφορία ο ίδιος. Και δεν φαίνεται να πολυγυρίζουν πάντως. Και ο κύριος Δρυμιώτης, επειδή είναι πολύ έμπειρος, έχει πει πάνω κάτω ότι θα γίνει και νομίζω το είχε πει και πριν τις προηγούμενες εκλογές. Άρα εγώ λαμβάνω υπόψη τις προβλέψεις του κυρίου Δρυμιώτη. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει πια νόημα. Μπορεί να είχε ενδεχομένως τον Απρίλιο να την κάναμε σε σχέση με το αν θα είναι 140 ή 145. Εν τέλει ήταν πολύ παραπάνω. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Άρα, κατά την άποψή μας, θέλω να σας πω ότι αυτό το κλίμα δίνει δυνατότητα να απελευθερωθούν και οι ψηφοφόροι. Mm-hmm. Είχαν το φόβο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει πει και ο κύριος Δημιώτης, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμα και δικοί μας ψηφοφόροι υπό αυτόν τον φόβο, εισαγωγικά, επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα υπάρχει δυνατότητα να μην έχουν το φόβο ότι θα πάμε σε τρίτες κάλπες τον Αύγουστο, όπως είναι ο επόμενος φόβος που καλλιεργείται από κάποιες πλευρές. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο στον πρώτο. Δεν φαίνεται να γυρίζουν πίσω. Δηλαδή, και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, 8-9 τις τελευταίες ημέρες το δίνανε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πήρε 11,5 στις εκλογές του Μάιου, τώρα θα είναι πολύ παραπάνω. Τώρα θα είναι πολύ παραπάνω. Πάντως, εχθές και στη δημοσκόπηση της ΡΑΣ που έγινε για το σταθμό μας, είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει τα ποσοστά του. Δηλαδή, είσαστε κοντά στο 11,5. Εκεί δεν φαίνεται ότι κερδίζετε κάτι, Αντρέα. Μένει να το δούμε. Γιατί θυμίζω ότι και στις δημοσκοπήσεις του Μαΐου 8-9 και τελικά πήρε 11,5. Τώρα θα είναι πολύ παραπάνω από 11,5 το ποσοστό. Και ψηφοφόροι από τη Νέα Δημοκρατία θα απελευθερωθούν και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα και το βλέπω και στις περιοδίες που κάνουμε. Αυτό που το στηρίζει, και ένα 13% θα είναι ισχυρός πόλος. Εγώ πιστεύω θα είναι και παραπάνω. Αλλά τα πράγματα στην πολιτική διαμορφώνουν και μια δυναμική. Ωραία. Ακόμα και το 13 ή το 14 μπορεί να διαμορφώσει μια δυναμική του επόμενου διαστήματος. Και αυτό θα γίνει. Αλλά εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των τεμπών. Το θέμα των τεμπών και το πόρισμα που βγήκε χθες, ανεξάρτητα είχε κάνει δημοσιογραφική έρευνα, που συμφωνώ είχε γίνει πολύ σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα, τα στοιχεία που βγήκαν χθες είναι πολύ χαρακτηριστικά για το ότι αυτά δεν έκανε τίποτα απολύτως τίποτα έχουν σφραγίδα. Η Δημοκρατία έχουν σφραγίδα. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για όσα δεν έγιναν. Πήγε να στηθεί τότε και ένα πολύ ωραίο σόου με τον κύριο Γεραπετρίτη. Αλλά δεν πήγε καλά αυτό. Δεν πήγε καλά. Τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι. Πάνω στο σύστημα δίθεν την υπουργό που έλεγε σταματήστε, μην κάτι όταν πήγε κάποιος να κάνει ερωτήσεις. Και υπάρχουν και τα κονδύλια που ήταν τότε να δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 55 εκατομμύρια, τα οποία δεν έγινε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό δεν είχαμε και τηλεδιαχείριση. Κύριε Βουρδουμπά, γιατί το ΚΚΕ ανοίγει μέτωπο με τη ζωή Κωνσταντοπούλου? Το ΚΚΕ πρώτα και κύρια ανοίγει μέτωπο. Ο κύριος Κουτσούμπας προσωπικά, αλλά και το ΚΚΕ γενικότερα, δεν μας έχει συνηθίσει σε επιθέσεις τόσο ευθείες και ειρωνικές, θα έλεγα εγώ ελαφρώς, εις βάρος κομμάτων της αριστεράς. Εντάξει, το ποια κόμματα είναι της αριστεράς. Έτσι αυτό προσδιορίζεται. Η έννοια, είπε, δεν κοιτάμε αριστερά, κοιτάμε μπροστά. Κοιτάξτε τώρα. Να πω ορισμένα πράγματα. Το ΚΚΕ δεν ανοίγει μέτωπο με τέτοιου είδους κόμματα. Η βασική αντίθεση με την οποία δίνουμε τη μάχη σε αυτές τις εκλογές είναι να καταδικαστούν τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία.
λέγοντας πολύ ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, στους μικρούς επαγγελματίες, τι είναι αυτό που έρχεται. Και αυτό που έρχεται δεν είναι απλά μια συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής από την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μια κλιμάκωση. Και επειδή άκουσα και τη συζήτηση που κάνατε προηγούμενα, έχουμε συνηθίσει σε κούφια λόγια προεκλογικά, από εξαγγελίες, υποσχέσεις και διάφορα. Και θα αναφέρω μονάχα τρία στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι αυτά είναι κούφια τα λόγια. Θυμίζω ότι ο κύριος Τουρνάρας είχε μιλήσει, είχε σχολιάσει για τις προεκλογικές εξαγγελίες όλων των κομμάτων, των συστημικών, λέγοντας ότι αυτά ξεφεύγουν από τα όρια της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του δημοσιονομικού χώρου. Μόλις πολύ πρόσφατα η κυρία Λαγκάρντ είπε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξηθούν οι πραγματικοί μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός. Και επίσης πρέπει να θυμίσουμε την νεαρινή έκθεση της Κομισιόν, που βάζει και τα συγκεκριμένα, τους συγκεκριμένους άξονες του προγράμματος της αντιλαϊκής, κατά τη γνώμη μας, διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι στο στόχαστρό μας, να το πω έτσι. Αυτή, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να καταδικαστούν από τους εργαζόμενους οι οποίοι ζορίζονται όλα τα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και βέβαια, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εμείς επισημαίνουμε την εξής πλευρά. Ότι οι 427.000 που ψηφίσαν το ΚΚΕ στις 21 Μάη και δώσαν μια σημαντική άνοδο, έχουν ακόμα περισσότερους λόγους την Κυριακή που μας έρχεται να ξαναπάνε στην κάλπη. Και ακόμα περισσότερος κόσμος. Αφήστε με λιγάκι να ολοκληρώσω τη φράση μου. Και ακόμα περισσότερος κόσμος, ο οποίος μπορεί, σκέφτηκε να ψηφίσει κουκουέ και δεν το έκανε σαν τελευταία στιγμή, επηρεαζόμενος από διάφορα διλήμματα που πάντα παίζουν στις κάλπες, έχουν περισσότερους λόγους να το κάνουν αυτό το βήμα τώρα και όχι να σκορπίσει, με αυτή τη λέξη χρησιμοποιούμε, η ψήφος σε μια σειρά κόμματα, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, κόμματα κομίτες που δεν ξέρουμε ούτε καν τι θέσεις έχουν, που ήταν ανύπαρκτα 4 χρόνια από όλα τα προβλήματα του λαού. Από όλες τις κινητοποίησεις, τους αγώνες που έγιναν και στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε. Η μίλησε για διεκπαιρεωτική αντιπολίτευση από την πλευρά ζήσαμε του ΚΚΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό, θα σας πω, κύριε Βουρδουμπά? Ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία πάρα πολλά τέτοιου είδους κόμματα μιας χρήσης. Βολικά για το σύστημα. Κάποια από τα οποία παίξαν και ρόλο κυβερνητικό. Mm-hmm. Κάποια από τα οποία δώσαν μεταγραφές στελέχη τους στα συστημικά κόμματα. Θέλετε να σας θυμίσω από το Λαός. Από τη Σανέλ, από το Ποτάμι, mm. από τη Δημάρ. Θέλω να πω, μια σειρά κόμματα που εμφανίστηκαν κάποια στιγμή υποδέχτηκαν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, γιατί αυτό το ρόλο παίζουν αυτά τα κόμματα, και παίξανε ένα παιχνίδι για ένα πολύ χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η αντιπολίτευση του ΚΚΕ. Ξέρετε, τώρα είναι προκλητικό να χαρακτηρίζεται τέτοιο πράγμα η δράση και η στάση του ΚΚΕ, την οποία την εκτιμάει και πολύ ευρύτερο κόσμο από αυτό που το ψηφίζει, από κόμματα και πρόσωπα, ξαναλέω, ανύπαρκτα πρώτον, που έχουν αναλάβει εργολαβικά τη δράση στα προβλήματα του κόσμου, προφανώς. Δεν τους έχετε, την έχετε δει πουθενά σε κανένα πληστηριασμό, στους αγώνες για την υγεία, ενάντια στην πανδημία και τα προβλήματα που προκύψαν. Ναι. Είναι, λέω, προκλητικό να ισχυρίζονται τέτοια πράγματα. Άνθρωποι που έχουν αναλάβει εργολαβικά εφοπλιστές που έχουν τα μεγάλα κανάλια στη χώρα μας, να τους βάλουν στη Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Κυρανάκη, αντιπολίτευση του εαυτού σας. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο καινοφανές? Δεν είναι λίγο υπεροπτικό? Δεν είναι λίγο τα θέλω όλα δικά μου? Το παρουσιάζεται με λάθος τρόπο, κύριε Κακούση. Γιατί το παρουσιάζω με λάθος τρόπο? Τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά χθες. Παίρνετε αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην καθημερινή επικαιρότητα, που κάποια sites γράφουν ένα τίτλο με το δικό τους τρόπο. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Και μετά παρουσιάζεται ως δεδομένο την επόμενη μέρα και χτίζεται ένας δημόσιος Γάλλος πάνω σε αυτό. Για κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ουσία. Δεν έχει ουσία. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Να εφαρμόσει αυτά τα οποία υπόσχεται. Θα κάνετε αυτό αντιπολίτευση. Μη μας ζητάτε εμάς να ενισχύσουμε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς ζητάμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πρότασή μας στον ελληνικό λαό. Το ποιος θα είναι η αντιπολίτευση θα το κρίνει ο κόσμος. Δημοκρατικά και όμορφα στις 25 Ιουνίου. Μη ζητάτε από εμάς, επειδή υπάρχει τεράστια διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ, την οποία δεν περίμενε κανείς, ούτε εμείς δεν την περιμέναμε, να κάνουμε και τη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στη χώρα. Δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό. Εγώ κατάλαβα ότι το διεκδικείτε. Το είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Κάντε μας ισχυρούς, ώστε να μπορούμε να είμαστε η αντιπολίτευση του εαυτού μας. Μα τον άκουσα με τα αυτιά μου. Όχι, κύριε. Δεν τον ακούσατε. Όχι, κύριε Κακούση. Αυτό το οποίο λέει και ξαναλέει ο Πρωθυπουργός, όπως το έλεγε το 2019, είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, στο οποίο επιτρέπονται και διαφορετικές φωνές. Είμαστε μια μεγάλη στέγη, η οποία έχει και δεξιές και κεντρώες φωνές και κεντροδεξιές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα προβλήματα και μπορείς ως βουλευτής, εγώ το έκανα αυτά τα 4 χρόνια, και πολλές φορές ήρθα σε αντιπαράθεση, υγιή αντιπαράθεση και με αρμόδιους υπουργούς για διάφορα θέματα. Τα ξέρει ο κ. Καραμέρος, τα είχαμε συζητήσει και με την προηγούμενη του ιδιότητα. Και αυτό σημαίνει
ότι μπορείς σε συγκεκριμένα προβλήματα να κατεβάζεις και να καταθέτεις συγκεκριμένες λύσεις, ώστε να μπορείς να βελτιώνεις καταστάσεις. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν λέει ότι θα κάνουμε και το ρόλο της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Προς Θεού. Ναι. Άρα δηλαδή οι απόψεις βουλευτών οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές της κυβέρνησης θα είναι με το κυβερνητικό σχήμα πιο δεκτικές σε αυτές, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά αυτό. Τώρα το αργόσυρτο ναι, το ειρωνικό, το κύριε Κακούση. Κύριε Κυρανάκη, μπορείτε να ερμηνεύετε τον Πρωθυπουργό, δεν σας επιτρέπω να ερμηνεύετε εμένα, αλλά το καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι επιστήμη. Σας ακούω κανονικά, live στον αέρα. Ωραία, εντάξει, οκ. Λοιπόν, κύριε Καραμέρο, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει σκοπό να αποσυρθεί σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί μια ήττα το ίδιο μεγάλη. Αυτό θέλει οι αντίπαλοι μας, φαντάζομαι. Το βασικό όμως, κύριε Κακούση, είναι ότι στις 26 Ιουνίου είναι προφανές από αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης ή του ξεφεύγουν αυτές τις τελευταίες μέρες, ότι δεν θέλει να συγκροτήσει κυβέρνηση, αλλά ένα καθεστώς ασίδωτο, ανεξέλεγκτο, ισοπεδωτικό. Και εδώ εμείς που μπορεί να πέσαμε, αλλά σηκωθήκαμε και προχωρήσαμε και βελτιωθήκαμε εν κινήσει, λέμε στους πολίτες ότι αυτό που επιθυμεί ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από το να συγκροτήσει ένα ανεξέλεγκτο καθεστώς, κάτι που προκαλεί τριγμούς, δηλώσεις και διαφοροποιήσεις ήδη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εγώ θα τα αφήσω αυτά για το δικό σας πολύ καλό πολιτικό ρεπορτάζ. Λέμε λοιπόν να ενισχύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μην επιτρέψουν να υπάρχει μια κατακαιρματισμένη γραφική βουλή παντομίμας, γιατί βλέπουμε φοβερά πράγματα τις τελευταίες μέρες, καθώς εμείς καταθέτουμε ένα κυβερνητικό σχέδιο, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας, ούτε συμπλήρωμα, αν θα πάρει έναν ή δύο ή τρεις βουλευτές ο κ. Μητσοτάκης να συμπορευτεί, αν δεν μας θέλει αντιπολίτευση, ενώ θέλει, πρέπει να το πω αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, σε δύο συνεντεύξεις ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκαν ποιον θέλουν αξιωματική αντιπολίτευση, είπαν το Πασόκ. Είπαν για το θέμα της Ροδόπης, ψηφίστε τους ψηφίους του Πασόκ. Ο κύριος Μητσοτάκης στο Μέγκα είπε, δεν θέλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήταν καλή αντιπολίτευση, δεν τον βόλευε. Θα προτιμούσαμε το Πασόκ. Εδώ λέμε λοιπόν καθαρή. Λίγο υπερβατικό αυτό, γιατί ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το άκουσα να το λέει έτσι όπως το λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το είπε στο Μέγκα. Θα σας παίξω το βίντεο, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά το έχει πει. Είπε ότι ήταν κακή αντιπολίτευση, κακή κυβέρνηση και κακή αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ το ΠΑΣΟΚ και είχε ένα σχήμα. Δεν με ενδιαφέρει όμως τι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είναι ο μόνος υποψήφιος, το μόνο κόμμα αντιπολίτευση του εαυτού του, εκείνος, εαυτός του και εκείνος. Λοιπόν, εδώ οι πολίτες έχουν να κάνουν μια ξεκάθαρη επιλογή την Κυριακή, έχοντας δει και το πρόγραμμα, έχοντας ακούσει, έχουν αποκαλυφθεί αρκετά από τα ψέματα με τα οποία πορεύτηκε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν απολογούμαστε για τα κόμματα και τα προγράμματά τους και την παντομήμα που βλέπουμε να γίνεται στα μικρότερα κόμματα. Καταθέτουμε ένα σχέδιο, αυτό ζητούμε να εγκρίνουν οι πολίτες. Παντομήμα, τι λέτε, εννοείτε τις... Μα τώρα, κύριε Κακούση, δεν θέλω καν να μπω στη λογική αυτή που θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Θέλει να έχει ένα ποσοστό μεγάλο. Και θέλει να υπάρχουν κόμματα κατακαιρματισμένη προοδευτική ψήφος για να τον βολεύει το πολιτικό σκηνικό. Κύριε Καραμέρο, δεν υπάρχουν σοβαρά διακυβεύματα. Άλλο θέμα έχασα. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη ισορροπία. Άλλο θέμα έχασα στην αρχή. Ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έχει 6 σερί εκλογικές ήττες. Τις δύο τελευταίες με πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν θέλω να προδικάσω τώρα ποια θα είναι η δεύτερη, αλλά φαίνεται ότι θα είναι και αυτή μεγάλη διαφορά. Μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για ένα κόμμα. Μπορεί να είναι φυσικά, κύριε Κακούση, αρκεί να γίνουν οι αλλαγές. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετές αλλαγές. Ανανέωση για την οποία μίλησε ο κ. Μόνο ανανέωση μεταξύ τελεχών. Και καταλαβαίνω ότι εσείς εκφράζετε, ξέρετε, μια περιρροή ατμόσφαιρα. Η ερώτηση σας είναι. Μια λογική ατμόσφαιρα. Ευπρόσδεκτη. Γιώργο, δημοσιογραφικά θα την έκανε. Ευπρόσδεκτη ερώτηση. Ευπρόσδεκτη, θα απαντήσω. Όμως να σας πω κάτι και πρέπει να το καταλάβει και η ελληνική κοινωνία. Τι λυσάει το σύστημα να πετύχει, να βγάλει από το παιχνίδι τον Τσίπρα. Γιατί πραγματικά αυτός εκφράζει μια κοινωνία. Εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε τον Τσίπρα πάντως. Ισχυρή. Αυτό κάνετε, κύριε Κυριανάκη. Όχι καθόλου. Εμείς ευχόμαστε να τον κρατήσετε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Το αντισύριζα μέτωπο. Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα να τον κρατήσετε τον κύριο Τσίπρα, κύριε Καραμέρο. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι πολεμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, μιλάω για τα δύο μικρότερα κόμματα. Ο κύριος Βαρουφάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, προβλήθηκαν λες και είναι κόμματα του 40%. Εσείς γιατί για να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το αντιλήφθηκαν οι πολίτες στην πορεία και νομίζω ότι ξεκάθαρα την Κυριακή, βλέποντας και τη δική μας προσπάθεια να είμαστε πιο φωτεινοί, πιο αισιόδοξοι, να αναδεικνύουμε το πρόγραμμά μας, θα κάνουμε μια επιλογή που θα έχει. Είπατε ότι θέλετε να παραμείνει. Βεβαίως θέλω να παραμείνει. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε. Για ποιο λόγο. Δεν βλέπετε εκλογικά αποτελέσματα. Ο κύριος Τσίπρας έχει καταφέρει το αδιανόητο παγκοσμίως. Έχει καταφέρει όχι μόνο να ιτηθεί το κόμμα του τόσες φορές συνεχόμενες και να μην φύγει, αλλά έχει καταφέρει να ιτηθούν. Είστε σίγουροι για την Κυριακή, δηλαδή. Έχει καταφέρει να ιτηθούν οι ιδέες της αριστεράς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Ότι όλη αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς
τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης έχει ιτηθεί επί Τσίπρα. Επειδή την είδαμε στην πράξη, επειδή είδαμε στην πράξη σημαίνει αριστερά και επειδή είδαμε και τώρα ότι είναι ανίκανος να εκφράσει ένα κόσμο ο οποίος δικαίως είχε περισσότερες απαιτήσεις από την κυβέρνηση. Ποιος είναι ικανός, κύριε Αναπτύξη. Και κατάφερε να είναι το μόνο κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλη τη ικανότητας. Μεταπολίτευση που μείωσε κατά 11 μονάδες τα ποσοστά του ως αντιπολίτευση. Είναι ο μόνος. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να τον κρατήσετε αρχηγό σας για πάντα, κύριε Καραμέρο. Είναι ένα προσωπικό ζήτηση, αλλά δεν μπορείτε τώρα. Αρχίζετε και φωνάζετε, αρχίζετε και χαρακτηρίζετε. Τα βλέπουν αυτά οι πολίτες, αξιολογούν και θα πάρουν να πούν. Την αστεία συζήτηση περί ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς. Κατά τη γνώμη μας, είναι προς το συμφέρον των εργαζόμενων την Κυριακή να προκύψει από την κάλπη ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ για να υπάρχει μια μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα προκύψει. Και όχι επιλογές οι οποίες θα προσφέρουν επιπλέον συνένεση στη Νέα Δημοκρατία, όπως έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και επιτρέψτε μου να κλείσω μια κουβέντα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο ο οποίο χάρηκε με την άνοδο του ΚΚΕ στις 21 Μάη, ακόμη και αν δεν το ψήφισε. Σε όλον αυτόν τον κόσμο μπορούμε την Κυριακή το βράδυ να χαμογελάσουμε και να κόψουμε και το χαμόγελο όσους νομίζουν ότι μπορούν να κυβερνήσουν ως παντοδύναμη. Λοιπόν, Ανδρέα, μια κουβέντα τώρα ξέρω, θα θέλεις να την πεις και εσύ. Την κουβέντα θα θέλω να πω είναι ότι η χώρα εκτός από κυβέρνηση έχει ανάγκη και από μια σοβαρή αντιπολίτευση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει αυτή την ώρα έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό, μόνο το Πασόκ Κινάλ για να μην κάνει πάρτι. Η Νέα Δημοκρατία, όπως έδειξε και το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου και ενδεχομένως δεν ξέρω το επόμενο διάστημα. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν.